Ετοιμολογιώτετε, άρχοντες, λαμπαδάρι, πρωτοψάλτε και ψάλτε που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας. Η ανάθεση σε μένα από τον ετοιμολογιώτο κύριο Γρηγόρη Νταραβάνογλου, άρχοντα μαΐστρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Βυζαντής Μουσικής, να αποδώσω ένα χαιρετισμό προς τον μουσικοδιδάσκαλο κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, αποτελεί για μένα εξαιρετική τιμή, η οποία όμως υπερβαίνει τις πενιχρές μου δυνάμεις, δεδομένου ότι θα πρέπει να αναφερθώ σε μια εξέχουσα εκκλησιαστική και αεροψαλτική προσωπικότητα, όπως είναι ο τιμόμενος άρχοντας. Γι' αυτό ομολογώ ότι αισθάνομαι δέος ενώπιον αυτού του εγχειρήματος, φοβούμενος μήπως με όσα εν συντομία εκθέσω, αδικήσω και δεν κατορθώσω να παρουσιάσω τον άρχοντα στην πραγματική του διάσταση. Επ' ευκαιρία λοιπόν του σημερινού τιμητικού Ιουβιλέου για την πολυετή αεροψαλτική διακονία του άρχοντα, με πολύ σεβασμό θα καταθέσω τις ταπεινές μου σκέψεις και ευχές. Κατά τον βιογράφο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ούτε δίκαιον λέει, ούτε συμφέρον κρίνεται ο φωτοειδής βίος των αγαθών ανδρών να κρύπτεται, διότι δεν είναι δίκαιον ο κυρίως και καθ' αυτό μισθός και πληρωμή της αρετής, δεν είναι τα μάτια χρήματα, αλλά είναι η εφημεία και ο έπαινος. Όταν εκ της οποίσης συμβαίνει να αδικώνται οι αναρετές εκλάμψεντες, αποστερούμενοι του μισθού τους, ο οποίος είναι η έπαινη και εν ταυτό εκ της οπής των επαίνων, το κοινό της Εκκλησίας ζημιούται τα μέγιστα. Διότι τα καλά κηρυττώμενα, φημιζόμενα και εκθιαζόμενα θερμαίνουν στα ψυχάς των ακουόντων και διεγείρουν σε αυτούς εις η δική τους μίμηση ως παραδείγματα επαινετά και άξια μιμήσεως, η οποία μίμηση εκ της οπής ομολογουμένως δεν γίνεται. Η σοφή βιβλική προώρηση ότι πολλοί ζήσεις χρόνων και προσθεθεί σε τέσσερα έτη ζωής βρίσκει την εκπλήρωσή της και στο πρόσωπο του σεβαστού μας μουσικοδιδασκάλου, ο οποίος ως υπόδειγμα εντιμότητος, ηθικής ακεραιότητας και ακατάκριτης χρηστής ιεροψαλτικής διακονίας, απολαμβάνει τη θεία δωρεά της μακροημέρευσης. Η ζωή του ταυτίστηκε με το αναλόγιο. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική έγινε η ζωή του. Η σημερινή όμως εκδήλωση προς το πρόσωπο του Άρχοντος Θεόδωρου Βασιλικού είναι εθνικό και ηθικό μας χρέος. Η σημερινή ιστορική σημασία εκδήλωση προς τον Άρχοντα είναι εθνικό μας χρέος, διότι ο Θεόδωρος Βασιλικός με την ιεροψαλτική του σταδιοδρομία διατήρησε και διαφύλαξε την εκκλησιαστική μας μουσική στην θεμελιακή της δομή, αμόλυντη και αναλύωτη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και από στόμα σε αυτή και μέσα από τα γραπτά κείμενα. Αλλά είναι και ηθικό μας χρέος, διότι τιμώντας τον Θεόδωρο Βασιλικό, αποδίδουμε την προσήκουσα τιμή και ευγνωμοσύνη στους ταπεινούς καπανείς της ιερής ασματικής τέχνης και επιστήμης. Ας είναι η αναφορά μας αυτή ένα διαρκές μνημόσυνο στη μνήμη των απελθόντων, αλλά ταυτόχρονα και ένος και ευχαριστία στους αντάξιους συνεχιστές της εποχής μας. Πρωτοψάλτες, λαμπαδαρίους, χωράρχες, μουσικοδιδασκάλους, μουσικολόγους, μελετητές και μύστες της ιερής ψαλτικής τέχνης, οι οποίοι με απαράμιλο ζήλο και υπέρμετρη αγάπη αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο από την καθημερινότητα τους Μόσχο και αναλώνουν τους εαυτούς τους για να διατηρήσουν άσβεστη τη φλόγα των ιερών μας παραδόσεων. Τιμή και ευχαριστία όμως πρέπει και στον Άρχοντα κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, ο οποίος έταξε σκοπό της ζωής του την διατήρηση και μετάδοση της μουσικής μας παρακαταθήκης. Είναι λοιπόν άκουσα ελπιδοφόρο και παρήγορο ότι εκλάμψεις από ατομικές πρωτοβουλίες όπως αυτή του Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής κ. Γρηγόρη Νταραβάνογλου καταβγάζουν με πολύ μεγάλη συχνότητα τα τελευταία χρόνια το μουσικό στερέωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σε μια προσπάθεια περιφρούσης και απρόσκοπτης εξέλιξης του μουσικού μας πλούτου. Το μέλλον πλέον διαγράφεται αισιόδοξο. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική τέχνη θα μείνει στους αιώνες διατηρώντας το ελληνικό της χαρακτήρα
και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της και δεν θα πάψει ποτέ να γεμίζει με τις παναρμόνιες μελωδίες της στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς μας. Η μέρα λοιπόν ξεχωριστή, η σημερινή, αγαπητή μου, υψηλή προσκεκλημένη. Ο Άρχοντας Θεόδωρος Βασιλικός, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνεχίζει με ζήλο και αυταπάρνηση την ιεροψαλτική του διακονία. Γι' αυτό και εμείς όλοι εδώ σήμερα χαιρόμαστε για την κορυφαία αυτή επέτειο του ιεροψαλτικού του βίου και το ευχόμαστε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να του χαρίζει υγεία και πολλές δυνάμεις για να συνεχίζει επί πολλά ακόμα χρόνια και ευλογημένα την καρποφόρο διακονία του. Να ζήσετε, Άρχοντα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Athens Art, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή Βυζαντινή Ηχό και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Τρικάλων, τον κύριο Θανάση Δημητρίου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα που αφορούν την ψαλτική τέχνη στην Ήπεθρο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημητρίου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε σε αυτήν την όμορφη εκπομπή σας. Να πω και εγώ κάποια λίγα λόγια για το σύλλογό μας και για την ψαλτική παράδοση των Τρικάλων. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε για αυτή την ιστορία του συλλόγου, για την χοροδία που σίγουρα έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πείτε μας μερικά πράγματα. Ο σύλλογός μας έχει ζωή από το 1977. Είναι από τα ιδρυτικά, θα μπορούσα να πω, μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Ο σκοπός είναι ο σκοπός που έχουν σχεδόν όλα τα μέλη, τα σωματεία ιεροψαλτικής, όπως είναι η διάδοση και η προβολή της βυζαντινής μουσικής. Εμείς είχαμε όμως το προνόμιο, όταν φτιάχτηκε το καταστατικό της Ομοσπονδίας, ένα από τα ενεργά μέλη ο οποίος διαμόρφωσε το καταστατικό ήταν και ένα μέλος δικό μας, ο οποίος διατέλεσε και πρόεδρος κάποια στιγμή στο σωματείο μας, ήταν ο Χρήστος ο Ψάλης, ένας ψάλτης των Τρικάλων, δικηγόρος στο επάγγελμα, ο οποίος αυτός μαζί με κάποιους άλλους νομικούς εδώ των Αθηνών διαμόρφωσαν το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας. Τα μέλη της, όπως και όλα τα σωματεία, είχαν κατά καιρούς στο σωματείο μας και ανεβάσματα και σκαμπανεβάσματα, θα το πω καλύτερα. Εγώ όταν ανέλαβα το 2017 το σωματείο, είχε πέσει σε μια αδράνεια να υπάρχουν 28 μέλη. Κάναμε εκλογές και εγώ βγήκα πρόεδρος με 17 ψήφους. Ύστερα, μετά από 2 χρόνια, ύστερα από προσπάθειες και ενέργειες και πολύ κόπο και δουλειά, καταφέραμε να φτάσουμε το σωματείο μας στα 60 ενεργά μέλη και φέτος που κάνουμε τις εκλογές γίναμε 150 και ψήφισαν 110 μέλη μας. Έχουμε κάνει πολλές δράσεις στο σωματείο, έχει μεγάλη ιστορία και στο εξωτερικό, αλλά με μεγαλύτερη αποκορύφωση ήταν όταν συμμετείχαμε επί Πατριαρχίας Δημητρίου, όταν ήρθε στα Μετέωρα για τα 600 χρόνια των Μεγάλων Μετέωρων, όπου έψελε η πολυμελής χοροδία του σωματείου μας και απέσπασε από τον Πατριάρχη μεγάλον έπαινο και συγκεκριμένα φεύγοντας μας έδωσε ευλογία το σταυρό τον οποίο ευλογούσε ο Πατριάρχης εκείνη την περίοδο όταν ήρθε στα Τρίκλα. Βέβαια, σημαντικό. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στα βιβλία του σωματείου μας. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε γιατί το σωματείο μας δεν είχε γραφεία. Μέχρι και πριν 2 χρόνια δεν είχαμε γραφεία. Και όπως γνωρίζετε, όλα τα αντικείμενα και η ιστορία του σωματείου μας μεταφέροντας από σπίτι σε σπίτι χάθηκε. Βέβαια, τώρα έχουμε αποκτήσει ένα γραφείο που μας προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μιχαλάκης. Έχουμε το δικό μας χώρο και προσπαθούμε σιγά σιγά να μαζέψουμε κομμάτια. Οι νέοι τι ρόλο έχουν, τι θέση έχουν μέσα στο σωματείο? Να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα 150 μέλη που είναι το σωματείο μας, μπορώ να πω ότι τα 100 είναι ηλικίες από 50 και κάτω. Μάλιστα. Ναι. Τα Τρίκαλα έχουν μια ψαλτική παράδοση και λόγω των μετεώρων και λόγω ότι έχουν περάσει ψάλτες που αγάπησαν τη βυζαντινή μας μουσική. Και θα το πούμε στη συνέχεια το πούμε, βέβαια, για τους ψάλτες. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ψάλτες της Ηπέθρου και πώς από αυτές είναι σε θέση ένας τοπικός σύλλογος, όπως ο δικός σας, να τα αντιμετωπίσει. Τα
τα προβλήματα και οι ανάγκες που έχει ο ψάλτης στις επαρχίες δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχει ο ψάλτης των Αθηνών. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω, εγώ που βρίσκομαι σε εκκλησία της πόλεως, δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό, Παναγία Φανερωμένη, δεν έχω αριστερό ψάλτη. Οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς εδώ των Αθηνών. Ο καλύτερος μισθός που είναι του πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού είναι γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Όπως καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη, από μεράκι και από ζήλο. Και δεν το κάνουμε ούτε γιατί μπορεί να βιοποριστεί ο ψάλτης της επαρχίας μόνο και μόνο από την ψαλτική του ιδιότητα. Βέβαια, ο καινούριος ο δεσπότης, επειδή του αρέσει η βυζαντινή μουσική και είναι λάτρης των ωραίων ακουσμάτων, στέκεται δίπλα μας. Αλλά ξέρετε, όπως είναι γνωστό σε όλη την ελλαδική εκκλησία, ο κορονοϊός και η κρίση δεν ευνοούν την ενοψαλτική ιδιότητα, τους ψάλτες. Έγιναν και σε εμάς πολλές περικοπές, μειώθηκαν μειώσεις μισθών. Υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι πάνε και ψέλνουν χωρίς να παίρνουν ούτε μια ευλογία. Και μέσα στην πόλη των Τρικανών, όχι μόνο στα χωριά. Αλλά δόξα τω Θεώ, και με έναν ψάλτη και με δύο ψάλτες, το μέλημά μας κάθε μέρα είναι να μην μείνει η εκκλησία αλειτούργητη. Πολλοί ιερείς μας τηλεφωνούν και μας λένε, πρόεδρε, έχετε κάποιον ψάλτη να μας στείλετε. Οι ενέργειες που κάνουμε είναι, έχουμε σε συνεννόηση με το Σεβασμιότητο, όπου υπάρχουν δύο ψάλτες, να πιέζουμε τις καταστάσεις με τους εφημερίους, να μένει ο ένας. Ναι, να πηγαίνουμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο πράγμα. Δεν θέλουμε κι εμείς, επειδή γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι ο ψάλτης είναι συλλειτουργός. Δεν είναι απλά ένας βοηθός, ούτε ένας κατώτερος κληρικός που συνήθως θέλουν να μας λένε. Είναι συλλειτουργός. Επομένως δεν μπορεί να τελεστεί μια λειτουργία αν δεν υπάρχει ο ψάλτης. Και αυτό είναι μέλημα του σωματείου μας καθημερινό. Δυσκολεύει τη μελέτη της ψαλτικής τέχνης έναν νέο άνθρωπο όταν υποχρεούται να βιοποριστεί με άλλο επάγγελμα? Δηλαδή, πόσο μπορεί να δοθεί σε αυτή τη τέχνη όταν πρέπει να έχει το μέλημα και των βιωτικών? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να αφιερωθεί καρδιά και σώμα σε αυτό που κάνει. Είναι δύσκολο, γιατί όπως γνωρίζετε και εγώ από τη θέση μου, πολλές φορές αναγκάζομαι να φύγω από τη μέση από τη θεία λειτουργία. Είμαι αστυνομικός στο επάγγελμα. Mm-hmm. Να πρέπει να φύγω, γιατί θα πρέπει να εργαστώ, να πάω στη δουλειά μου. Είναι δύσκολο. Φανταστείτε τώρα καθηγητές. Γιατί και εμείς έχουμε στο Σύλλογο Αεροψάλτης, που είναι καθηγητές, δάσκαλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δουλεύουν υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι ο εργοδότης δεν θα σου πει ότι ξέρεις, κάτσε ψάλε και όταν τελειώσει τη λειτουργία, έλα ή θα σου δώσω άδεια σήμερα που είναι Κυριακή. Βλέπετε τώρα στις γιορτές τα μαγαζιά είναι ανοιχτά τις Κυριακές και στην επαρχία. Θα τον πάρω τελείωνε την ψαλτική σου, το ψαλτήρι και έλα μετά να εργαστείς. Είναι δύσκολο. Παρ' όλα τα αυτά όμως, ο ζήλος που έχουν οι ψάλτες των Τρικάλων βρίσκουν τον τρόπο και μέχρι στιγμής οι εκκλησίες μας όλες λειτουργούν με ψάλτη. Αυτός ο ζήλος που αναφέρεται οφείλεται ακριβώς και σε κάποιες ψαλτικές φυσιογνωμίες που πέρασαν από τα Τρίκαλα και που ίσως εμείς εδώ στην Αθήνα δεν τους γνωρίζουμε κιόλας. Ξέρετε, τα Τρίκαλα λόγω των μετεώρων έχουν μεγάλη ψαλτική παράδοση και πολλούς ψάλτες που πολλοί δεν τους γνωρίζουν, όπως και εγώ δεν τους γνώριζα. Τους ανακάλυψα τώρα με την τριβή μου στα πράγματα του σωματείου. Υπήρχε μοναχός, ο Παρθένιος μοναχός, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ωραία εργασία, ο κύριος Μπαλαγιώργος, ο Δημήτρης, ο οποίος είναι... Ψυχολόγος. Ναι, είμαστε και γειτονόμοι, μαζί μεγαλώσαμε στην γειτονιά με τον Δημήτρη, τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Όπως είχε κάνει μια πολύ καλή εργασία για τον Παρθένιο, τον Μετεωρίτη, ο οποίος αυτός μοναχός έχει αφήσει πάρα πολλά μουσικά κείμενα στη βιβλιοθήκη των Μετεώρων και έχει γράψει και κάποια μαθήματα τα οποία, στα πούμε για την εποχή εκείνη, ήταν και κάπως, πώς να το πω, παράξενα. Φανταστείτε, έχει γράψει το Υπερμάχος Στρατηγός ήχο πρώτο. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Όπως και κάποια άλλα μαθήματα, τα οποία είδατε την παράληψή μου, κάποια στιγμή μπορώ να σας τα στείλω, υπάρχουν τα κείμενά τους αυτά. Mm-hmm. Αλλά και ο κ. Δημήτρης Μπαλαγιώρος έκανε μια πολύ καλή εργασία. Μετά είχαμε τον Δημήτριο Σίλα,
το αηδόνιο, όπως λέμε εμείς εκεί στην περιοχή των Τρικάλων. Οπότε υπηρετούσε ως στρατιωτικός στη θητεία του στη Θεσσαλονίκη το 1912, όπου τότε θα γινόταν μεγάλη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, πήγε και ζήτησε από τον πρωτοψάλτη του ναού να πει το πολυχρόνιο του βασιλιά. Και έψελε τόσο όμορφα που ο βασιλιάς τον αποκάλυψε Αηδόνη και είχε διατάξει τότε τον υπασπιστή του να τον παίρνουν κάθε Κυριακή από μια περιοχή δίπλα από τη Θεσσαλονίκη που υπηρετούσε και να τον φέρουν να ψήνει στον Άγιο Δημήτριο. Mm-hmm. Και επίσης μια παράδοση είχε τέτοια δυνατή και στεντόρια φωνή που λένε ότι στο Μητροπολιτικό Ναό όταν έψηλε κινούνταν οι πολλοί Έλληνοι. Και αυτό όχι γιατί υπήρχε κάποιο θαύμα ή επειδή τέτοιο, αλλά ο ήχος της φωνής του είχε τέτοια χρειά, ήταν τόσο τέτοιο το οποίο. Στεντόρια. Ναι, ο οποίος δημιουργούσε αυτό το κύμα και κινούνταν οι πολλοί Έλληνοι. Όπως και πολλοί άλλοι ψάλτες, πολλοί θα τους γνωρίζετε, είναι ο προκάτοχός μου πρώτος ψάλτης και πρόεδρος του Σωματείου Ψαλτών, ο οποίος ήταν ιεροράπτης και όπως μου έλεγε η σύζυγός του, ένα παντελόνι έραβε για να ταΐσει την οικογένειά του και το άλλο παντελόνι το έραβε και τα χρήματα τα έβαζε στο Σωματείο Ιεροψαλτών. Αυτοθυσία. Αυτοθυσία. Ακριβώς αυτοθυσία. Μετά... υπάρχει αυτό το θυσιαστικό πνεύμα στις μέρες μας. Το βλέπετε ανάμεσα στους συναδέλφους. Το έχω ζήσει πραγματικά εγώ στους συναδέλφους, στους δικούς μου στα Τρίκαλα και γι' αυτό αισθάνομαι και περήφανος που υπηρετώ από τη θέση αυτήν το Σωματείο Ψαλτών. Σε όποιο κάλεσμά μας η αυτοθυσία των συναδέλφων είναι άμεση. Είναι άμεση. Όλοι, από ηλικιωμένους, από να φανταστείτε, πήραμε ένα γραφείο το οποίο κρεμόντουσαν οι σοφάδες και ήρθαν οι συνάδελφοι με προσωπικό ζηλό να το βάψουν, να το φτιάξουν, να το ετοιμάσουν. Άλλοι να μου δώσουν γραφεία από τις επιχειρήσεις τους, καρέκλες. Δηλαδή, το γραφείο μας έχει γίνει ένα όμορφο γραφείο και δεν έχουμε εξοδέψει ούτε μία δραχμή για να το καλοποιήσουμε. Αυτό δείχνει την αγάπη που έχουν για το σωματείο, αλλά και εσείς ως προσωπικότητα προφανώς τους εμπνέετε ότι θα φέρετε εις πέρας αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε συλλογικά. Να σου πω, αγαπητέ μου Απόστολε, ότι εγώ στο σωματείο δεν υπάρχει μέρα που να μην πάω να καθίσω έστω και μία ώρα. Mm-hmm. Τελειώνοντας τη δουλειά μου, θα πάω στο σπίτι, θα ξεκουραστώ και μετά μία ώρα θα πάω να καθίσω στο γραφείο. Να φτιάξω τις δουλειές του σωματείου, να δω τι μπορούμε δράσεις να κάνουμε, πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σαν σωματείο. Διότι ξέρετε, είναι δύσκολες οι εποχές. Η ψαλτική δεν βρίσκεται στο βάθρο που της αξίζει. Δεν ξέρω αν φταίνει η προκάτοχή μας σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύς αγώνας να κάνουμε για να αναδείξουμε πάλι το κάλος της ψαλτικής τέχνης. Στο κομμάτι αυτό των δράσεων, για να επιστρέψω πάλι στους ψάλτες που περάσαν τους σπουδαίους, έχετε κάνει κάποια καταγραφή ηχητικών ντοκουμέντων? Ή έχετε σκοπό να κάνετε κάτι? Σκοπό έχουμε να κάνουμε κάτι. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια καταγραφή, γιατί γνωρίζετε ότι, όπως σας είπα και πριν, δεν είχαμε κάποιο μόνιμο στέκει ώστε να μπορεί ο κάθε ένας να μπορεί να έρθει να αφήνει τα ιστορικά του κειμήλια που έχει. Να φανταστείτε, τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη. Ένας ψάλτης, ο κύριος Μάστορας, ο οποίος αυτός ήταν ψάλτης στην Αμερική, Μανώλης Μάστορας, ο οποίος ήταν στην Αμερική, μας δώρισε μια σειρά βιβλίων μουσικών. Ψάχνουμε να βρούμε μουσικά βιβλία, τα οποία έχω βρει ένα βιβλίο το οποίο είναι της βιβλιοθήκης του σωματείου μας, με βιβλία από το 1700-1800, τα οποία ψάχνουμε να βρούμε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Άλιστα. Αλλά όμως έχουμε, όπως είναι ο κύριος Κατσεμαντός, ένας σημαντικός ψάλτης ακόμα της περιοχής των Τρικάλων, ο οποίος πήγαινε με μια μηχανή στη Θεσσαλονίκη για να ακούει τον Καραμάνη, μαθητής του Καραμάνη. Έφευγε το Σάββατο, μου έλεγε ο ίδιος, μου εκμυστεύτηκε, Θανάση, έπαιρνε τη μηχανή, μια παλιά μηχανή, να φανταστείς τώρα από τα Τρίκαλα, να κάνει 300 χιλιόμετρα, να πάει την εποχή εκείνη το 70, να ακούσει τον Καραμάνη, να καθίσει το βράδυ εκεί στον Ισπυρινό. Το πρωί κοιμόταν από εδώ και από εκεί το βράδυ και την μέρα το πρωί πήγε να ακούσει να ψάλει με τον Καραμάνη, ο οποίος και αυτός έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο, έχει αφήσει πολλές κασέτες, αλλά
Και αυτές, ξέρετε, θέλω με έναν τρόπο να τους προσεγγίσω, γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά και οι παραξενιές των ηλικιωμένων, που είναι της ηλικίας τους βέβαια, αν πάνω τους μπω, αρχοντά μου, να μου δώσει τις κασέτες, θα μου πει, όπως είπε, τι έφτασε ο καιρός να πεθάνω και θέλεις να τις... Και έτσι είμαι και εγώ λίγο επιφυλακτικός, αλλά σιγά σιγά τους πλησιάζουμε και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να έχουμε μια. Πολύ ωραία. Η πόλη των Τρικάλων, εκτός από όλους αυτούς τους τοπικούς ψάλτες και σπουδαίους ψάλτες που εμείς δεν γνωρίζουμε και μαθαίνουμε σήμερα, όπως τους αναφέρετε, κυρίως από τους ψάλτες που γνωρίζουμε, όπως ο Καραμάνης, από ποιους άλλους ψάλτες γνωστούς σε εμάς επηρεάστηκαν οι ψάλτες των Τρικάλων? Και από τον Ταλιαδόρο, ο οποίος έχει έρθει και έχει επισκεφτεί και έχει ψάλει στα Τρίκαλα και έχει και μαθητές. Αλλά και πολλοί παλιοί ψάλτες. Σε πανηγύρις καλούσανε. Πάντοτε. Ναι. Πάντοτε η Μητρόπολη καλούσε ψάλτες. Αν μου επιτρέπετε λίγο, γιατί και η μνήμη μου. Να σας πω συγκεκριμένα από σημαντικούς ψάλτες. Κάποιος Βουτσαδόπουλος, πρωτοψάλτης εδώ στην Αθήνα, ο οποίος είχε μαθητές τρικάλινες όπως το Ζούπο, το Λυκούργο. Χαράλαμπος Παπα-Νικολάου. Γνωστοί ψάλτες, οι οποίοι είχαν μαθητές τρικαλινούς. Σπυρίδωνας Καψάκης. Ναι. Τώρα όπως βλέπω εδώ πέρα. Αυτοί υπήρχαν οι ψάλτες οι οποίοι, ξέρετε, επειδή οι ψάλτες χόντουσαν να σπουδάσουν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πηγαίναν δίπλα σε ψάλτες της τότε εποχής, διδάσκονταν την τέχνη της βιζαντινής μουσικής και ερχόντουσαν στα Τρίκαλα και δεν καθόντουσαν στις δάφνες τους, απλά προσπαθούσαν να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές αυτά τα οποία έμαθαν αυτή τα χρόνια, αυτά που βρίσκαν δίπλα σε αυτούς τους ψάλτες, όπως στο Σταθνίτσα, εδώ στην Αθήνα όταν ήταν, στο Χατζημάρκο, γιατί ήταν και ο Βόλος κοντά. Ναι, έχουν με ακούσματα και είναι επηρεασμένοι πολλοί άνθρωποι από αυτούς τους δασκάλους. Πολύ σπουδαία όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις του συλλόγου σας στην τοπική εκκλησία αλλά και στο συλλογικό όργανο της ΟΜΣΙΕ? Μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή θέλω να πω πώς μπορεί ένας σύλλογος τοπικός μιας πόλης, όπως είναι τα Τρίκαλα, να αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα και θέματα τα οποία μπορεί να έχει, έχοντας και μια αγαστή σχέση και επικοινωνία και υποστήριξη, θα έλεγα, από την Ομοσπονδία που είναι το κέντρο όλων των συλλόγων. Ας πάρουμε ένα-ένα, γιατί για το θέμα της Ομοσπονδίας θα είμαι λίγο σκληρός. Σαν τοπικό σωματείο γίνεται ένας αγώνας και μια δράση να κάνουμε το Μητρόεδρο ψαλτονομής στα Τρίκαλα, να φανταστείτε μια μεγάλη Μητρόπολη, έχει γύρω στις 260 με 70 ενορίες. Εάν υποθέσουμε ότι αυτές οι ενορίες έχουν από ένα ψάλτη, θα έπρεπε να έχουμε 280 μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κίνηση, η οποία ναι μεν είχε πει τότε η Ομοσπονδία καλό είναι οι σύλλογοι να κάνουν τα Μητρόεδρο ψαλτών, αλλά δεν μας βοήθησε με την τεχνογνωσία που μπορούσε να έχει, καλύτερη τεχνογνωσία η Αθήνα από ό,τι μπορούσε να έχει η επαρχία, και βρισκόμαστε σε μια, έχουμε εκδώσει μια δικιά μας εκεί τοπική δελτίο ταυτότητας, ας το πούμε, αεροψάλτου, όπου κάθε αεροψάλτης έρχεται στο σωματείο μας όταν κάνει να πληρώσει την εισφορά του και την ανανεώνουμε, και έχουμε το μητρό του, το όνομά του, τον ιερό ναό που ψέλνει, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Μέλημά μας είχαμε ξεκινήσει, διότι όπως γνωρίζετε οι εποχές είναι δύσκολες, να κάνουμε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ιεροψαλτών. Η επαρχία δεν είναι δύσκολο να βρει στη δουλειά. Και ένας με το μισθό του 150-200 ευρώ που θα πάρει από την ψαλτική δεν μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίοι έρχονται και μου λένε, Πρόεδρε, δεν έχω να πληρώσω τα 10 ευρώ που είναι η συνδρομή μου. Το χρόνο 10 ευρώ δηλαδή. Ναι.
Και έχω, είναι με έλλειμμά μας, έχουμε ένα ταμείο που το λέμε αλληλοβοηθείας, στο οποίο αυτό μπορεί κάποιος ψάλτης, βέβαια δεν έχουμε την απεριόριστη δυνατότητα να δώσουμε πολλά χρήματα, αλλά να πούμε για να μην τον κόψει το ρεύμα, να τον δώσουμε 100-150 ευρώ, 200 να πληρώσει το ρεύμα του ή για να ζεσταθεί το χειμώνα, μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Ή όπως με έλλειμμά μας είναι, επειδή γνωρίζουμε, έχουμε μεγάλο ορεινό όγκο και υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν τις επεμβάσεις και αυτά, να ιδρύσουμε με τα 200 μέλη μια τράπεζα αίματος. Η Μητρόπολη είχε τράπεζα αίματος, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο την κατήργησαν. Αλλά οι εποχές μας επιβάλλουν να κάνουμε τέτοια πράγματα. Πολύ σημαντικές κινήσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από το κομμάτι το μουσικό. Θα έλεγα είναι κινήσεις κοινωνικής έτσι, αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος. Μην ξεχνάς, αγαπητέ μου, Απόστολε, ότι και ο ψάλτης είναι άνθρωπος που έχει ανάγκες. Για να μπορέσει να αφιερωθεί, όπως λέμε ότι ο ψάλτης, για να μπορέσει να αποδώσει και να συνεπάρει το εκκλησίασμα, θα πρέπει ο ίδιος να το ζήσει. Όταν εγώ θα ανέβω στο αναλόγιο να ψάλω και σκέφτομαι ότι αύριο θα έρθει η δύναμη να μου κόψει το ρεύμα, φαντάζομαι ότι δεν μπορώ, όσο άνθρωποι και να είμαστε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα ύψη αρετής, ώστε να μπορούμε να αποκοπούμε από τη βιωτική με έρημνα και να ασχοληθούμε ακριβώς με την ψαλτική μας τέχνη, με την ψαλμοδία. Για να μπορέσει ο ψάλτης να είναι ανεπηρέαστος, θα πρέπει να έχει κάποια προβλήματα λυμένα. Πολύ σωστά. Και αυτός είναι ο σκοπός, πιστεύω, του συνδικαλιστή. Δεν είναι απλά να πάμε σε δεξιώσεις από εδώ, από εκεί και να αναδείξουμε μόνο τη βυζαντινή μουσική. Ναι, να την αναδείξουμε τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι η παράδοσή μας. Αλλά η ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής γίνεται και από τις χοροδίες, από τις σχολές. Ίσως το πρώτο μέλημα των συλλόγων είναι το κομμάτι αυτό, σε εισαγωγικά το συνδικαλιστικό, δηλαδή να λύνει προβλήματα των ιεροψαλτών σχετικά με το βιοπορισμό τους. Αυτός είναι ο σκοπός του συνδικαλιστή. Ο πρώτος. Υπήρξε και συνδικαλιστής και στην αστυνομία, επειδή το παγκοσμίω είναι αστυνομικός. Θεωρώ ότι ο συνδικαλισμός αυτό πρέπει να έχει ως μέλημά του. Ταιριάζει ο όρος, αυτό το βάλα πριν και σε κάποια εισαγωγικά, ταιριάζει αυτός ο όρος με το λειτουργήμα του ιεροψάλτη, του ψάλτη. Η λέξη συνδικαλισμός. Μην ξεχνάμε, συνδικαλισμό έχουν και οι ιερείς. Το σύνδεσμο με το κληρικό είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι μεμπτό. Όταν αυτό που κάνεις, το κάνεις από αγάπη για τον κλάδο σου. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Και δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης αν ήταν όλα λυμμένα. Βέβαια. Και όπως σας πάω, λέει ο εργαζόμενος στον ναό, είναι το νέο αισθέτο. Δηλαδή, και εγώ για να εργάζομαι στον ναό, θα πρέπει και ο ναός να λύσει τις βιωτικές μου μέρημνες. Δεν μπορώ να έχω την οικογένειά μου να πεινάει και εγώ να λέω ναι, δόξα τω Θεώ, θα πάω εγώ την Κυριακή να ψάλω. Θα σας αφήσω την οικογένειά μου χωρίς γάλα, χωρίς φαγητό. Είναι σημαντικά θέματα αυτά τα οποία πρέπει η ψαλτική κοινότητα κάποια στιγμή να ασχοληθεί σημαντικά. Και τώρα που μου δίνει την ευκαιρία, ήθελα να πω κάτι με μια αγκύκλιο τώρα την οποία έβγαλε η ΟΜΣΙΕ και η οποία ζητάει σαν επέτειες να πάμε να ζητήσουμε τα 50 ευρώ από τους ενορίες ως αύξηση. Μα αφού υπάρχει ο νόμος του ιεροψάλτη που είναι εφέκτη του κράτους, που ζητάει ότι εκεί δεν μας έχουν αποκόπει, δεν λέει κάτι ότι πρέπει να έχουν κοπεί τα δώρα μας, οι μισθοί μας, να μην έχουν γίνει αυξήσεις. Mm-hmm. Απλά έχουμε ένα νόμο που είναι νόμος του κράτους, τον οποίο έχουν βάλει σε αδράνεια. Και πάμε και παρακαλάμε τώρα να μας δώσει κάθε νωρί ανάλογα τι έχει, ένα πενιντάρικο, ένα βοήθημα, λέει ότι εκεί μας ζητιάνε 400 ευρώ. Γιατί δεν υπάρχουν τα δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικό τομέα είμαστε και εμείς σαν ψάλτες. Δεν πρέπει αυτά να έχουν λυθεί. Πόσο στον ιδιώτη. Πάντως, αν πάρουμε παράδειγμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, από τα γενόμενα των τρικάλων που μας αναφέρετε πριν λίγο, πώς είναι η κατάσταση, είπατε η πανδημία, η γενικότερη οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, ακόμα και αν αυτό το δούμε ότι πρέπει να το πράξουν, στην πραγματικότητα υπάρχει πραγματική δυσκολία. Σε εμάς, στην επαρχία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο ζητάει η ΟΜΣΙΕ. Mm-hmm. Όταν ο μισθός του ψάλτη είναι 100 ευρώ, δεν θα τον δώσει 400 ευρώ παπάς δώρο. Οπότε ούτε θα τον δώσει 50 ευρώ αύξηση. Στην Αθήνα, λέτε, στο κλινονάστι εδώ. Όλα πάντα γίνονται για την Αθήνα. Εντάξει, θα πρέπει όμως κάποια στιγμή, και γι' αυτό αν δείτε από τις προηγούμενες εκλογές, η επαρχία έχει σημαντική θέση μέσα στην ΟΜΣΙΕ. Όλα αυτά τα χρόνια η ΟΜΣΙΕ διοικούνταν από την Αθήνα. Mm-hmm. Όλες τις θέσεις τις νευραλγικές στο Διοικητικό Συμβούλιο της είχε η Αθήνα. Αν και τώρα
κάποια, αν δείτε πάλι, υπήρξε γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή είδε ότι η Ομοσπονδία δεν με ανάπαυε αυτό, στο όραμα αυτό το οποίο έχω ψάλτη στον Τρικάλων, και ήρθε σε κάποια προσφή και παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Διότι ξέρετε, καλά είναι το να πηγαίνουμε βόλτες από εδώ και ταξίδια και να κάνουμε τη ζωή μας, αλλά πρέπει να γυρνώντας πίσω να πούμε τι κάνουμε για τους ψάλτες τους οποίους εκπροσωπούμε. Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε πρώτα μέλημα όλων των προέδρων της επαρχίας να σκέφτεται τους ψάλτες της επαρχίας τους και ύστερα να βλέπουν πώς θα μπορέσουν να βρεθούν σαν ομοσπονδία στην Αθήνα ή κάπου αλλού και να μιλήσουν ώρες επί ώρες για τα θέματα τα οποία αυτά δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν. Φαντάζομαι ότι μιλάτε και με άλλους συναδέλφους σας από άλλες πόλεις και επαρχίες. Είναι κοινές οι αγωνίες σας, ταυτίζονται περισσότερο με αυτούς τους ανθρώπους? Να σου πω ότι υπάρχει μία, μάλλον οι σκέψεις όλων των συναδέλφων των σωματείων της επαρχίας είναι σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος. Και όλοι οι συνάδελφοι έχουν μία απαξία προς την Ομοσπονδία. Αυτό είναι κακό. Η Ομοσπονδία πρέπει να έχει τη στήριξη όλων των συναδέλφων, αλλά πρέπει όμως και η Ομοσπονδία να κοιτάξει το συμφέρον των συναδέλφων της επαρχίας και να μην κοιτάξει μόνο το συμφέρον των ψαλτών των Αθηνών, που κατ' εμέ, και δεν φοβάμαι να το πω, ίσως οι ψάλτες των Αθηνών ήταν αυτοί οι οποίοι δεν βοήθησαν την ψαλτική να βρει τον δρόμο που πρέπει να βρει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να έχει. Αυτό το συμπέρασμα πώς το εξάγεται, πώς το συμπεράνετε? Να σας πω ότι όταν κάνουμε τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών Ελλάδος, για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, να φανταστείτε ότι έκανα πάρα πολλά τηλεφωνήματα στους αντιπροσώπους της επαρχίας, και αυτό μπορεί να άνετο να διεξαχθεί και να σου ρωτήσει, που σε έπαιρνε τηλέφωνο, που σου έκανε, μπήκες να ψηφίσεις, μπες να ψηφίσεις. Ψήφισε όποιον θέλεις, ή Σταύρο, ή μη μας βάζεις, αλλά μπες να ψηφίσεις, να δείξεις ότι είσαι ενεργό μέλος. Και έβλεπα ότι δεν είχαν αυτή την άσε πρόεδρε, τώρα δεν πειράζει. Υπήρχε μια αποστασιοποίηση. Ναι, μια διαφορία. Μια διαφορία, ναι. Η οποία οφείλεται σε τι, έτσι, ας πούμε, σε ποιους λόγους? Αγαπητέ μου, πώς λέω τώρα, οι λόγοι, το είπα και πριν, είναι καθαρά ότι η Αθήνα δεν κοιτάει την επαρχία. Και αυτό το έχει καταλάβει η επαρχία, και γι' αυτό και η επαρχία δεν κοιτάει την Αθήνα. Και αποστασιοποιείται. Οπότε, αν επιστρέψουμε στο ερώτημα που σας έκανα πριν λίγο, αφόσον υπάρχει αυτό το κλίμα που μου λέτε τώρα, εσείς έχετε προτάσεις? Αν μου επιτρέπετε πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, να σας πω ότι, όπως σας είπα πριν, εγώ όταν έκανα τις εκλογές φέτος στο σωματείο μου, ήρθαν και ψήφισαν 110 άτομα, και αυτά φαίνονται από τα πρακτικά που κρατήθηκαν σε μια επαρχία που έχει 150.000 πληθυσμό. Και στην Αθήνα πήγαν και ψήφισαν 52 ή 57 στο Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αττικής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και οι ψάλτες εδώ των Αθηνών έχουν δει ότι ο συνδικαλισμός πλέον δεν είναι στη διάσταση η οποία έπρεπε να είναι. Η Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη με τόσους ψαλτές, και η Θεσσαλονίκη ψαλτομάνα και αυτήν, πήγαν και ψήφισαν 58-57. Και αν πάμε βάσει το αστικού κώδικα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βγάζουν από 2 αντιπροσώπους και τα Τρίκαλα βγάζουν 5 με τους ανθρώπους που πήγαν και ψήφισαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και οι ίδιοι ψάλτες των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης έχουν μια απαξίωση προς το συνδικαλισμό. Ναι, κοιτάμε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο δικός σας σύλλογος όμως φαίνεται λοιπόν πιο ενεργός. Και έχοντας αυτή την ενέργεια, μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς προσωπικά και ο σύλλογος, οι άνθρωποι οι οποίοι σας απαρτίζουν, να αλλάξετε όλο αυτό το αρνητικό πλαίσιο που πριν λίγο μας είπατε? Εμείς έχουμε όλη την καλή θέληση, αλλά
ξέρετε ότι πρέπει και η Αθήνα, επειδή θέλουμε δεν θέλουμε, το κέντρο των αποφάσεων είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Φανταστείτε, ο συνδικαλισμός στην ψαλτική τέχνη δεν είναι όπως είναι ο συνδικαλισμός σε άλλους τομείς, όπου ο συνδικαλιστής ασχολείται αποκλειστικά με το συνδικαλιστικό του κομμάτι και δεν πηγαίνει στη δουλειά του. Εμείς θα πρέπει η επαρχία να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να ασκούμε και τα καθήκοντά μας ως συνδικαλιστές. Επομένως, μην κρυβόμαστε ότι το κέντρο των αποφάσεων πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα. Για να μπορέσουμε εμείς να βοηθήσουμε στο κομμάτι που μας αναλογεί, θα πρέπει η Αθήνα να βρει τους ικανότερους ανθρώπους να σταθούν σε αυτή τη θέση και όλοι μαζί να οδηγηθούμε, να δουλέψουμε, να φτάσουμε την ψαλτική εκεί που της αξίζει. Και ξέρεις, αγαπητέ μου Απόστολε, γιατί αυτό το οποίο βρέθηκα μάλλον εδώ αυτές τις μέρες στην Αθήνα, προσκεκλημένος από έναν σημαντικό για τη ζωή μας, για τους ψάλτες των Τρικάλων, ένα σημαντικό άνθρωπο, τον οποίο τον ευχαριστεί η ψαλτική κοινότητα των Τρικάλων, είναι ο άρχοντας ο Γρηγόρης Νταραβάνογλου, ο οποίος αγκάλιασε τους ψάλτες των Τρικάλων σαν να ήταν δικά του παιδιά. Και βρέθηκα εδώ για προς τιμήν του Ιωβιλέου, το οποίο διοργάνωσε ο Άρχον Πρωτοψάλτης για το Θεόδωρο Βασιλικό, ο οποίο, όπως είπα, ήταν μια εκδήλωση, την οποία έχει αυτό το χάρισμα ο Γρηγόρης, μια εκδήλωση να την οδηγεί και να γίνεται ένα ιστορικό γεγονός. Όντως, πραγματικά, αυτό θα είναι ένα ιστορικό γεγονός που θα γραφτεί από τον ιστορικό του μέλλοντος η εκδήλωση αυτή που έγινε προς τιμή του Άρχοντος Θεόδωρου Βασιλικού. Αλλά όμως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και προσωπικά, διότι όταν κάναμε στα Τρίκαλα το πρώτο Διεθνές Ιεροψαλτικό Συνέδριο, το οποίο έγινε πραγματικά, και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, από τους ψάλτες της περιοχής των Τρικάλων, ένα συνέδριο το οποίο μέχρι και ο Πατριάρχης μίλησε με τα καλύτερα λόγια, μέχρι και ο εκπρόσωπός του αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια, θεωρώ ότι η επιτυχία του ήταν επειδή βρέθηκε εκείνη στο συνέδριο ο Άρχον Πρωτοψάλτης, ο κύριος Γρηγόρης Νταραβάνογλου, ο οποίος όποτε τον χρειαζόμαστε με αυτές τις τεράστιες γνώσεις που έχει, γιατί δεν έχει μόνο ψαλτικές γνώσεις ο κύριος Γρηγόρης, έχει και διοικητικές γνώσεις, έχει και είναι ένα πολυμηχάνημα ο κύριος Γρηγόρης. Πάντοτε όποτε τον χρειαζόμαστε είναι δίπλα μας και πρέπει να τον ευχαριστήσω από το βήμα αυτό που μου δίνεται. Θεωρώ ότι και η Αθήνα θα πρέπει τέτοιους ανθρώπους. Μήπως λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό, χρειαζόμαστε έστω και λίγους αλλά χαρισματικούς ανθρώπους να δώσουν την όθηση να ακολουθήσουμε κι όλοι εμείς από αυτοί πίσω. Χρειάζονται. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θα πρέπει η Αθήνα να βρει τους αρίστους να βάλει εδώ σε αυτή τη θέση και εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να τους στηρίξουμε. Οπότε είναι και μία πρόταση αυτή τώρα ανοιχτή μέσα στην εκπομπή μας. Είναι και μία ανοιχτή πρόταση, βεβαίως. Είναι και μία ανοιχτή πρόταση. Αν το κάνουμε λίγο πιο γενικό τώρα, έτσι, να μας πείτε ποιο είναι το όραμά σας για την ψαλτική οικογένεια και ποια τα επόμενα βήματά σας μέσα από την ιδιότητά σας. Είπατε βέβαια όλα αυτά τα ωραία. Αλλά αν πάμε και μία προβολή στο μέλλον μετά από, θα πω, 10-15 χρόνια. Τι θα θέλατε να αφήσετε πίσω σε παρακαταθήκη μέσα από αυτή τη διακονία σας στον Σύλλογο των Τρικάλων? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την οικογένειά μας. Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό πράγμα να δούμε ποιοι είναι οι ψάλτες, πόσοι είμαστε σαν ψάλτες. Mm-hmm. Και ύστερα ο καθένας τι μπορεί να προσφέρει, βάζοντας ένα-ένα κομμάτι από αυτό το οποίο μπορεί ο καθένας να προσφέρει, ώστε να φτάσουμε πάλι τη βυζαντινή μουσική και την ψαλτική τέχνη στην υπέραλαμπλη δόξα που είχε στο Βυζάντιο. Βλέπετε πλέον, θεωρώ ότι γίνεται μια ακολουθία, θα ευχαριστήσουν οι αρχιερείς όλους που βρέθηκαν εκεί, πολιτικούς, στρατιωτικούς, ιερείς, αρχιερείς. Ένας λόγος για τον ψάλτη, ο οποίος 2 ώρες κάθεται όρθιος και προσπαθεί να σεγηνεύσει το πλήρωμα και το εκκλησίσμα. Λίγοι είναι οι αρχιερείς αυτοί οι οποίοι θα πούν και ένα ευχαριστώ στον ψάλτη. Ίσως αυτό λείπει περισσότερο ακόμα και από το οικονομικό σκέλος. Η αίσθηση της αναγνώρισης, δηλαδή, του επένου. Ξέρετε, στην περιοχή μου λένε τα λόγια σου με χόρτασαν και το φαΐ σου φάτο.
μπορεί να μην μπορούν οι ναοί να αποδώσουν και να πληρώσουν τον ψάλτη όπως πρέπει να τον πληρώσουν, τουλάχιστον όμως έναν καλό λόγο μπορούν να τον πούν. Ένα γλυκό μπορούν να τον κεράσουν. Να καταλάβει και αυτός ότι δεν ήταν απλά ένα σημείο, ένα κάδρο στον τοίχο που έκανε το ομόρφινο εκείνη τη στιγμή και δεν πρόσφερε κάτι άλλο. Ένας καλός λόγος, ένας έπαινος, όταν ήθελα να μου λέει ο κύριος Γρηγόρης Θανάση, θα πεις και εσύ δύο λόγια για τον Άρχοντα Βασιλικό, του λέω Άρχοντά μου, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Γρηγόρης δίνει στους νέους ανθρώπους βήμα να μιλήσουν. Λέω τι να πω εγώ για αυτό το τεράστιο, το τεράστιο κεφάλαιο στη Βυζανή μουσική, το Θεόδωρο Βασιλικό. Και εκεί που έψανα να βρω τι να γράψω, έπεσε τυχαία στα χέρια μου του βιογράφου του Αγίου Νικοδήμου, που λέει ότι ξέρεις κάτι, στους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν και τα χρήματα δεν είναι ικανοποιητικά να καλύψουν την προσφορά τους αυτή, ο έπαινος είναι η καλύτερη αμοιβή και η εφημοσμία. Αυτό θέλω κι εμείς σαν ψάλτες. Ένας καλός λόγος, μια καλή κουβέντα στον ψάλτη, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα και μας έχετε πει πολύ όμορφα πράγματα σήμερα και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα θέλαμε να μας πείτε και λίγα πράγματα για εσάς, για τη δική σας ψαλτική σταδιοδρομία. Έτσι, εν συντομία όσο μπορεί να μας τα πείτε. Εγώ είχα ψάλτης, μάλλον ξεκίνησα από πολλά στάδια τη βυζαντή μουσική. Κατά κύριους σταματούσα, όχι τη βυζαντή μουσική, όταν ξεκίνησα από τη σχολή, γιατί όπως γνωρίζετε στα Τρίκαλα έχουμε μια σχολή βυζαντινής μουσικής η οποία αναγνωρισμένη. Παλιότερα ήταν παράρτημα του Οδείου Αθηνών. Εδώ κάνουν τον κύριο Μαγραζιώτη το θεωρητικό. Από αυτό ξεκίνησα εγώ και ήμουν τότε Τετάρτη Δημοτικού και έπρεπε να βρίσκω δάσκαλο να μου, επειδή ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα, να μου εξηγεί τι θέλει να πει. Πολύ μικρός ξεκινήσατε δηλαδή. Ξεκίνησα πολύ μικρός, ναι. Ξεκίνησα στην εκκλησία, είχαμε έναν καλικέλαδο ιερέα, τον πατέρα Εμμανουήλ Παπαγεωργίου, ο οποίος αυτός είχε έρθει από τη Σάμο και ήταν άριστος ψάλτης. Γνώριζε βυζαντινή μουσική. Με αυτόν ξεκίνησα τα πρώτα βήματά μου. Μετά είχα στη σχολή βυζαντινής μουσικής είχα τον κύριο Ηλιάδη, ο οποίος έχει βγάλει και ένα βιβλίο, αλλά και πολλές κασέτες. Ο οποίος είναι πρωτοψάλτης και γνώστης. Πολύ μεγάλος γνώστης και βυζαντινής μουσικής, αλλά και ήταν και δάσκαλος στο βιολί. Μετά είχα τον κύριο Καλαμπάκα, που είναι γνωστός σε όλους, ο κύριος Παναγιώτης Καλαμπάκας. Βέβαια. Ο οποίος ήταν μαθητής του του Πέτα. Και ο κύριος Βασιλικός τον είχε στις χοροδίες του χρόνια. Μετά παντρεύτηκε την κυρία Μεταξία, ήρθαν στα Τρίκαλα. Ο πατέρας ήταν ιερέας, μουσικολογιώτος και με πολύ καλή φωνή. Τον είχα καθηγητή. Τον κύριο Λάσκο Βάιο, ο οποίος και αυτός ήταν δάσκαλος, πρώτος δάσκαλος του κυρίου Δημήτρη Μπαλαγιώργου. Μετά όμως εγώ έφυγα εκκλησιαστικό λύκειο, πήγα τα χρόνια που ήταν ο Χριστόδουλος, πήγα στο εκκλησιαστικό λύκειο του Βόλου. Και εκεί ευτύχησα να έχω δασκάλους τον κύριο Σχόρη, τον Γιάννη και τον Μελέτη, το συγχωρημένο άρχοντες. Κατόπιν μετά έφυγα, πήγα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές στη θεολογία. Εκεί έψελα σε διάφορους ναούς, πήγαινα, αλλά η τελευταία δάσκαλή μου ήταν αυτή, ο Σχόρης και ο Μελέτης. Μετά ξαναεπέστρεψα ως αστυνομικός στα Τρίκαλα, όπου και τελείωσα τη σχολή βυζαντινής μουσικής. Βέβαια το πτυχίο βυζαντινής μουσικής το έχω πάρει από τον σημαντικό και αυτόν για μένα για τη ζωή μου, τον Ανδρέα τον Ιακήμ, από τη Λαμία. Εξαιρετικός και αυτός άνδρας με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως αποκάλυψε και ο κύριος Σημειών για τον άρχοντα κύριο Νταραβάνολο, και ο Ανδρέας και αυτός ένας άνδρας ιεροπρεπής. Πολύ ωραία. Οπότε λάβατε τα καλύτερα από όλους αυτούς, ώστε σήμερα να κοσμείτε το αναλόγιο της Παναγίας Φανερωμένης στη πόλη των Τρικάλων. Εμείς για να... Αν μου επιτρέπετε, δεν επιδίωξα, επειδή
πρέπει να ξέρουμε και τις, να είμαστε και προσγειωμένοι. Δεν επιδίωκα ποτέ την πόλη. Με ενδιαφέρει πάντα να είμαι σε χωριό, σε μικρές ενορίες, και λόγω του επαγγέλματός μου να έχω μια πιο άνεση, αλλά ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Αλέξιος, ήταν επιθυμία του να αναλάβω το ναό της Παναγίας Φανερωμένης, και έκανα υπακοή και κάνω ακόμα υπακοή, διότι μου είπε ότι Θανασάκη, έτσι με αποκαλούσε, δεν θα φύγεις από την πολύπαθη Παναγία Φανερωμένη, όσο το απαιτούν, αντέχουν τα πόδια σου, και κάνω υπακοή στο Γέροντα Αλέξιο. Πολύ ωραία. Εμείς για να σας ευχαριστήσουμε σήμερα που μας κάνετε τη τιμή να είστε εδώ και να μας μεταφέρετε το κλίμα της επαρχίας, των πόλεων και τις ανησυχίες των συναδέλφων εκεί πέρα. Εμείς για να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, σας έχουμε ένα μικρό δωράκι, εις ανάμνηση ακριβώς της σημερινής συνευρέσεώς μας εδώ στη Βυζαντινή Ιχώ. Είναι ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας στην υπεργέ Θεοτόκου του πρώτου μου δασκάλου, του Κυριάκου του Κρέστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις, επειδή γίνεται και μια κίνηση να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη του σωματείου μας, θα κοσμήσει τη βιβλιοθήκη μας και όλοι οι ψάλτες μπορούν να έρχονται να το μελετήσουν. Θα μου επιτρέψετε και εμένα με τη σειρά μου. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσω, διότι να ξέρετε, το έργο που παράγεται είναι σημαντικό, διότι δίνεται βήμα και στους ψάλτες της επαρχίας να πούν τα προβλήματά τους. Ναι, μεν η Αθήνα έχει και αυτή τα προβλήματά της, αλλά να ξέρετε ότι εάν σβήσει η επαρχία, να ξέρετε ότι σύντομα θα σβήσει και η Αθήνα. Και ίσως αν μπορέσουμε εμείς που είμαστε εδώ στην Αθήνα να δούμε τα προβλήματα αυτά της επαρχίας, να γίνουμε πιο αποδοτικοί και να ίσως και να αναγνωρίσουμε και τα καλά που έχουμε. Να μην με ψημιρούμε συνέχεια. Αμήν. Λοιπόν. Και εγώ θα μου επιτρέψει να σας δώσω το βιβλίο του πρώτου μου δασκάλου, είναι του κυρίου Ηλιάδη. Λοιπόν. Είναι μια δίτομος βυζαντινήθια λειτουργία που έχει τους πρώτους ήχους. Τους κυρίους μάλλον, τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Έχει προβεί και στην συγγραφή του δευτέρου τόμου που είναι η πλάγιή του, αλλά λόγω, όπως ξέρετε, τα οικονομικά των αεροψαλτών είναι δύσκολα, δεν μπόρεσε να προβεί στην έκδοση του. Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε, θα πρέπει να μιλήσω για τον δάσκαλό μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι χρήματα έπαιρνε από την ψαλτική, την επόμενη μέρα πήγαινε και τα έδινε στα σίτια αγάπης της ενορίας ή στους νόμους που έπρεπε να γεωγραφηθούν. Δηλαδή τα χρήματα που έπαιρνε από την ψαλτική του δεν τα έπαιρνε για το σπίτι του. Τα γύριζε πίσω στην Εκκλησία. Αυτό δείχνει και την πίστη που είχε και την πίστη που πρέπει να έχουμε και σαν ψάλτες τελικά. Γιατί μουσική άνευ πίστεως μας είναι άχρηστη μάλλον. Έτσι ακριβώς. Και εγώ έχω δώσει μια υπόσχεση, του λέω: δάσκαλέ μου, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε εμείς σαν σωματείο να εκδώσουμε τον δεύτερο τόμο σου. Με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Απόστολε. Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου φίλοι, εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Είχαμε σήμερα τη τιμή να έχουμε τον κύριο Θανάση Δημητρίου, πρόεδρο των Ιεροψαλτών, του Συλλόγου Ιεροψαλτών Τρικάλων. Και βέβαια θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που μας φιλοξενεί εδώ στην αίθουσα των εκδηλώσεων, και βέβαια το Γενικό Διευθυντή, τον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, που φροντίζει ώστε να έχουμε όλα αυτά τα απαραίτητα για να γίνονται οι εκπομπές μας. Φυσικά, τον αγαπητό φίλο, τον Ιωάννη του Πεφάνη, που έχει το Athens Art και είναι ο χορηγός επικοινωνίας μας. Και βέβαια, τον αφανή ήρωα, όπως λέμε πάντα, αλλά πολύ σημαντικό για τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των ωραίων, πιστεύω, πραγμάτων που προσπαθούμε να κάνουμε, τον Αλέξιο τον Νικολουτσόπουλο και τους συνεργάτες του. Έως την επόμενη φορά, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Peace.